Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά σε όλους σας και το δώρο μου, το δώρο του σταθμού, το δώρο του Αντένα για αυτές τις μέρες. Μια διεθνής Ελληνίδα τραγουδίστρια που δεν είναι άλλη από τη Βίκη. Καλώς όρισες, μετά από ένα χρόνο ξαναβρισκόμαστε. Και αλήθεια, πώς νιώθεις κάθε φορά που έρχεσαι στην Ελλάδα, στη χώρα σου? Κάθε φορά χαίρομαι πάρα πολύ βεβαίως που έχουμε στην Ελλάδα, γιατί εδώ γεννήθηκα και είναι πάντα ένα ζεστό συνέστημα, θα έλεγα. Αν δεν κάνω λάθος, νομίζω μου το έχεις πει παλιά, ότι ήσουν πολύ μικρή όταν άρχισες να ηχογραφείς με ελληνικά λόγια για ελληνικούς δίσκους. Ή κάνω λάθος? Ήσουν πολύ μικρή, 14 χρονών τόσο? Ναι, κάπου εκεί. Έκανα τον πρώτο γερμανικό δίσκο όταν ήμουν 13 χρονών. Και μετά από 1-2 χρόνια είπαμε να κάνουμε και τον πρώτο ελληνικό βεβαίως. Κάπου εκεί ήμουν, ναι. Που ήταν ποιο? Ήταν το τραγούδι Χαμένη Αγάπη. Το Χαμένη Αγάπη, λοιπόν, το 1967. Εμείς το γνωρίσαμε και αν θυμάσαι είχε τεράστια επιτυχία. Μίκη Λέανδρος λοιπόν απόψε, και ξέρω τη σχέση, την πολύ στενή σχέση που έχεις με τον πατέρα σου. Τι ρόλο έπαιξε ο πατέρας σου στη ζωή σου αλλά και στην καριέρα σου? Σίγουρα έπαιξε μεγάλο ρόλο. Όταν οι γονείς μου κάποτε χωρίσανε και εγώ έμεινα με τον πατέρα μου, γιατί η μητέρα μου έζησε έπειτα στην Αμερική και στην Ισπανία. Και έτσι επειδή πήγαινα σχολείο, έμεινα με τον πατέρα μου. Αλλά επειδή ήξερα ότι ήθελα οπωσδήποτε να γίνω τραγουδίστρια. Το ξέρεις αυτό? Το ήξερα και δηλαδή, εκείνος το ήξερε επίσης. Με βοήθησε και κάναμε μαθήματα φωνής μαζί του, γιατί ο πατέρας μου ξέρει πολύ ωραία να τραγουδάει. Αλλά είχα βέβαια και την τύχη ότι ήταν πολύ καλός παραγωγός και συνθέτης. Και έτσι με βοήθησε, μου έκανε όλους τους δίσκους, όλα μου τα μεγάλα τα σουξέ τα έχει γράψει ο πατέρας μου. Όλο ό,τι μπορώ να σκεφτώ ως τώρα, και ακόμα τώρα κάνει και τους δίσκους, γιατί γράφει ωραία τραγούδια. Ναι. Είναι νομίζω το μεγάλο ταλέντο. Και έτσι, και ακόμα στην αρχή και στη σκηνή μπορούσε να μου πει, κοίτα, κάνε καλύτερα αυτό έτσι, έτσι, έτσι. Αλλά οπωσδήποτε ήταν ένα στήριγμα νομίζω, και πολύ πιο καλύτερα παρά να είχα ένα ξένο μάνατζερ που πάντα, ένας μάνατζερ οπωσδήποτε εκμεταλλεύεται πάντα μια κατάσταση και σε στέλνει και συνέχεια να δουλεύεις. Αλλά ο πατέρας μου είχε αυτό το καλό. Δεν με άφησε να δουλέψω πάρα πολύ, να κουραστώ πολύ. Μου έλεγε, κοίτα, δεν θα κάνεις τώρα τίποτα για μισό χρόνο και μετά θα κάνουμε μόνο 10 κονσέρτα ή κάπως. Η Βίκη λοιπόν μαζί μας απόψε, η Βίκη του 1967, η Βίκη του 1991, η Βίκη που για δεύτερη φορά μας χάρισε έναν καινούριο δίσκο με μουσική του πατέρα της, του Λέανδρου, και ελληνικούς στίχους της Εύης Δρούτσα. Εύη, καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλους τους ακροατάς, Πέτρο. Σε σένα προσωπικά, το φίλο μου, και στη Βίκη. Που είναι επίσης φίλη σου. Που είναι επίσης πάρα πολύ καλή μου φίλη, έχει γίνει. Εύχομαι η ψυχή της να μείνει ένας μικρός πρίγκιπας, όπως η πριγκιπική ζωή που ζει. Μίλησέ μου για τη συνεργασία σου με την Βίκη. Κοίταξε. Μπορώ να πω. Συγγνώμη, και προσπάθησε να περιγράψεις τη Βίκη. Αυτό που σου εξέπεμψε η Βίκη. Δεν περίμενα, πρώτα απ' όλα άκουγα η Βαρόνη, λέει, θα πας στη Βαρόνη, λέω και εγώ τι θα δω. Είδα λοιπόν ένα πολύ φιλικό άτομο, πάρα πολύ φίλη μου η Βίκη, πολύ φιλικά μου φέρθηκε, εξακολουθούμε να είμαστε φίλες, τηλεφωνιόμαστε κιόλας. Είχα πάει με ένα ψυχολογικό πρόβλημα, δεν ξέρω, δεν αισθανόμουν πολύ καλά εκείνες τις μέρες. Μιλήσαμε, αισθάνθηκα πάρα πολύ ωραία. Στην αρχή προσπάθησα να τις περάσω τα μηνύματα του στίχου όπως τον ήθελα εγώ. Αν σου ζητούσα, Εύη, να μου περιγράψεις με δύο λόγια την Βίκη Λέανδρος, τι θα έλεγες? Είναι πολύ μεγάλη τραγουδίστρια, αλλά εκείνη αισθάνεται πάνω απ' όλα μητέρα. Ας έρθουμε όμως στο δίσκο. Μίλησέ μου για αυτό το δίσκο. Είπαμε τώρα για τους, ειδικά για τους στίχους με την Εύη που έγραψε όλους τους στίχους, πώς της έλεγα τη γνώμη μου, έλεγε εκείνη, είχε πάρα πολλές φανταστικές ιδέες. Τη μουσική βέβαια, και αυτή είναι η δύσκολη συνεργασία, τα κάνει ο πατέρας μου, αλλά έχουμε και τρεις πολύ νεαρούς παραγωγούς, οι οποίοι λέγονται Μάτις, δουλεύουν σαν team με τον πατέρα μου, γιατί κάνουν πολύ μοντέρνες ενορχιστρώσεις. Στο στούντιο πια βασικά δεν υπάρχουν ορχήστρες, όλα γίνονται με synthesizer και με computer. Και στο τέλος βέβαια για τα solo έρχεται ένας που κάνει ειδική κιθάρα ή κάνει ειδικά άλλα πράγματα. Και δουλεύουν νομίζω 3-4 μήνες νωρίτερα. Δηλαδή όλη η εργασία για έναν δίσκο, δεν παίζει ρόλο αν είναι ελληνικός ή αν είναι γερμανικός ή αγγλικός, παίρνει σχεδόν 8 μήνες με ένα χρόνο. Πριν κλείσω την εκπομπή, φίλοι, θα ήθελα να πω ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην Εύη Δρούτσα που μας συντρόφεψε απόψε στην παρέα μας με τη Βίκη. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Να σε ευχηθώ
να είσαι πάρα πολύ ευτυχισμένη πάντα μέσα στην οικογένειά σου, στον άντρα σου και στα παιδιά σου. Να μείνεις πάντα τόσο απλή και τόσο αληθινή, όσο και αν είναι να φέρεις τίτλους ευγενίες και ας έχεις πουλήσει 22 εκατομμύρια χιλιάδες δίσκους. Το τίτλο ευγενίες ήρθε από μόνο του, γιατί εγώ ερωτεύτηκα τον άλλο. Τον είδα και τον ερωτεύτηκα και κατά τύχη είχε αυτό τον τίτλο. Νομίζω δεν είναι τίποτα παραπάνω. Θέλω να ξέρεις ότι σε αγαπάμε όλοι εδώ και σε αγαπώ κι εγώ και σε ευχαριστώ για την πάρα πολύ ωραία εκπομπή που μου χάρισες αυτές τις μέρες. Και εγώ ευχαριστώ, χάρηκα πάρα πολύ που ήρθα και εύχομαι όχι μόνο εγώ να έχω ευτυχία, αλλά να έχουν και όλοι ευτυχία.